Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τους έχουμε συντηρήσει πάρα πολύ καλά και υπάρχουν δεξαμενές που τους έχουμε συντηρήσει επίσης πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Μπόρεσαν και την κύκλωσαν και τη σβήσανε σε χρόνο ντέτε, θα έλεγα, ναι, χωρίς να επεκταθεί και χωρίς να δημιουργήσει κανένα. Γι' αυτό χθες δεν χρειάστηκε πρόβλημα. Ούτε ένα αέρια μέσα, ούτε κάποια. Την πρόλαβαν, την προσέγγισαν και τη σβήσανε με ένα αυτοκίνητο, ναι, που λέει ο λόγος. Μπορεί να συμβαίνει λοιπόν εμπρισμός, μπορεί να συμβαίνει. Όχι από δικούς μας ανθρώπους, όχι από ανθρώπους που αγαπούν το δάσος, όχι από τοπικούς, όχι από κατοίκους. Μπορεί να συμβαίνει από ξένους. Από κάποιους ανθρώπους που έρχονται για κάποιους περίεργους σκοπούς. Έχει συμβεί στο παρελθόν, κύριε Νατσούλη, σε άλλες περιοχές, δεν θέλω να πω για τη δική μας περιοχή και για την πυρκαγιά του 7, πέρασαν πολλά χρόνια, σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Ηπείρου για παράδειγμα, όπου μπήκανε φωτιές, και αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια, με σκοπό κάποιοι τυχοδιώκτες, εγκληματίες, θερόμενοι ως έμποροι ξυλίας, να πάρουν τον ξυλώδη όγκο που απομένει από την όποια πυρκαγιά και να τον εμπορευτούν, να τον εκμεταλλευτούν για μισοτιμής ή σε καμία αξία. Αξία αγοράς εννοώ. Αξία πώλησης υπάρχει. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι πιθανό. Από κάποιους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές και από άλλους τόπους. Γι' αυτό εγώ χθες στην ανακοίνωσή μου κάλεσα τον κόσμο να έχει ανοιχτά τα μάτια του και να βοηθήσει να συμβάλλει στην προστασία αυτών των δασών. Στα δάση μας τώρα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στο Γράμμο κυκλοφορούν πάρα πολλοί κόσμοι. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για να κάνουν την ορειβασία τους, την πεζοπορία τους, άνθρωποι που έρχονται να μαζέψουν τσάι, άνθρωποι που αγαπούν τα μέρη εκεί, να πάνε στις αρένες και τα λοιπά, τρελαίνονται με το δάσος, με τη φύση, με το περιβάλλον κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν το δάσος. Και οι τοπικοί, τα χωριά, οι κάτοικοι αυτών των χωριών, οι δημότες. Αυτοί όλοι λοιπόν που ξέρουν το δάσος, ξέρουν τους ανθρώπους που κυκλοφορούν, ξέρουν τις δραστηριότητές τους, θέλουν να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους. Όλοι μαζί να δουν κάτι περίεργο, να το εντοπίσουν και να το αναφέρουν. Έτσι θα μπορέσουμε να προλάβουμε και να προστατεύσουμε τα δάση μας. Βέβαια, θα συζητήσουμε σήμερα στο συντονιστικό όργανο όλη την κατάσταση. Θα κατατεθούν προτάσεις, θα ληφθούν αποφάσεις. Ναι, λογικά δεν είναι τυχαίο μέσα σε μια εβδομάδα να έχουμε δύο περιπτώσεις τώρα στην. Τρεις περιπτώσεις ακριβώς. Έγινε η πρώτη πυρκαγιά σε 400 μέτρα ενώ βρισκόταν σε καταστολή. Κάτι πρώτη, δεν πάει καλά εκεί τώρα. Δεύτερη, δεν είναι. Και τώρα άναψε τρίτη. Ναι. Λοιπόν, κάτι, και επειδή το περπατήσαμε το μέρος εκεί πέρα, δεν είναι άναψε από ένα γυαλί, άναψε από ένα κτηνοτρόφο κτλ. Αυτά είναι αστιότητες. Άναψε από κάποιο χέρι, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Έτσι, τώρα θα υποθούν όλες οι εικασίες από όλες τις υπηρεσίες και από την αστυνομία κτλ. Και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Θα λάβουμε τα μέτρα μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε 100% να το προστατεύσουμε, αλλά θα λάβουμε τα μέτρα μας. Και να ξέρουν όλοι αυτοί οι επίδοξοι εγκληματίες ότι θα συλληφθούν. Όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο, να ξέρει ότι δεν θα περάσει χωρίς να τον ελέγξει κανένας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Κάποια σενάρια τα οποία διαβάζουμε και στο διαδίκτυο που αναφέρονται σε ίσως μελλοντικές ενέργειες εκεί στον Γράμμο στέκουν, για να μην πω και περισσότερα. Για κάποιες δουλειές ίσως στον Γράμμο. Ναι. Δεν ξέρω τι εννοείται, αλλά όχι, δεν στέκουν τέτοια σενάρια. Σενάρια που σχετίζονται με επενδύσεις, θέλετε να πείτε. Με επενδύσεις, μπράβο. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καμία τέτοια περίπτωση. Καμία τέτοια περίπτωση. Για ποιο λόγο να συμβεί αυτό το πράγμα? Αντίθετα, τέτοιες επενδύσεις, οι οποίες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στο περιβάλλον, είναι απαραίτητες για την περιοχή μας, τις θέλουν όλοι οι κάτοικοι, τις προσμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου μας, να δώσουν δουλειά σε κάποιους κατοίκους, δεν συνδέονται τέτοιου είδους σενάρια με τέτοιου είδους. Μάλιστα, το είδα γραμμένο και γι' αυτό σας το αναφέρω, αν περνάει από το μυαλό σας και αυτό. Είναι αστιότητες αυτά που λέγονται, ο καθένας έχει εφάνταστη φαντασία, ας την πω έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση,
και γράφει ό,τι του κατέβει. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα και δεν ισχύουν. Ωραία. Άλλοι είναι οι σκοποί και άλλοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ενδεχομένως να γίνεται αυτό το Είπατε, πράγμα. Είπατε θα προστατέψουμε. Έχετε κάποιο σχέδιο πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για μια. Μπορεί ο Δήμος Συνεστορίου να το ξέρουν οι κάτοικοι και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι ο μικρότερος πληθυσμιακά Δήμος του νομού μας, είναι όμως ο μεγαλύτερος έκταση. Έχει 618.000 στρέμματα. Αυτό πρέπει από να το πούμε και. Το θέμα είναι πώς θα το φυλάξετε όλο αυτό το πράγμα τώρα. Το 50% είναι δάσος, το μεγαλύτερο μέρος είναι δημόσιο δάσος, ανήκει στο δημόσιο, στο κράτος δηλαδή. Και ένα μικρό μέρος είναι δημοτικό δάσος, ανήκει στον Δήμο. Ναι. Κοιτάξτε, μόνοι μας δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε. Όλες μαζί οι υπηρεσίες, η αντιπεριφέρεια, ο Δήμος, η αστυνομία, η συνοριοφυλακή. Οι πυροσβεστικοί μπορούν να το προστατεύσουν. Άρα τι ζητάτε σήμερα στην σύσκεψη που είναι σε περίπου 40 λεπτά? Εγώ πριν από λίγο είχα συνάντηση με τη συνοριοφυλακή και την αστυνομία Νεστορίου και συζητήσαμε κάποια πράγματα, καταθέσαμε ένα σχέδιο εκεί πέρα, κάποιες σκέψεις τις οποίες θα εφαρμόσουμε άμεσα. Δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα, ίσως να υπάρξουν ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη. Έχουμε σκέψεις για το τι πρέπει να κάνουμε και το πώς μπορούμε να ελέγξουμε με το καλύτερο τρόπο την περιοχή αυτή. Δεν μπορεί να υπάρξει 100% έλεγχος, γι' αυτό θέλουμε τη συμβολή και όλων των πολιτών και όλων των επισκεπτών στην περιοχή μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρθουν μέτρα. Και να ξέρουν ότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία, η οποία κάνει ανακρίσεις και η πυροσβεστική και τα λοιπά. Δηλαδή τα πράγματα δεν έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Εγώ θα προτείνω και κάποια προωθημένα μέτρα για αγορά κάποιων μέσων τα οποία θα μπορούν να μας βοηθήσουν ενδεχομένως στην παρακολούθηση και τα λοιπά. Να σας πω ένα και παράδειγμα. Και σε περιπολίες. Πέρα από τις περιπολίες θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάποια drones. Τα οποία να σηκώνονται και να ελέγχουν, να παρακολουθούν όλη την περιοχή. Να τα χειρίζονται 3-4 άνθρωποι σε κάποια κομβικά σημεία, σε κάποια από αυτά τα χωριά εκεί πέρα και να γίνεται ένας έλεγχος. Περιπολίες, αστυνομία, να πιαστούν οι είσοδοι, η είσοδος από την πλευρά του Επταχωρίου, η είσοδος από την πλευρά του Πεύκου κτλ. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν τρόποι. Πιστεύω να καταλήξουμε σήμερα σε ένα συμπέρασμα και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να αποφύγουμε ένα κακό που ενδεχομένως θα έρθει τις επόμενες μέρες. Τελευταία ερώτηση για όλα αυτά, για όλες τις αφορές αυτές τις καταγγελίες, έχει επιληθεί και η εισαγγελία Καστοριάς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο νέο και από την εισαγγελία Καστοριάς που προσανατολίζει τις έρευνές της ήδη? Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Η μόνη πληροφορία είναι αυτή που συζητήσαμε με την αστυνομία και την πυροσβεστική, ότι έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας. Τώρα, αν σήμερα παρίσταται εκεί πέρα και μας ενημερώσει για κάτι περισσότερο, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Ωραία. Κύριε Κοσλιόπουλε, θα τα πούμε όπως καταλαβαίνουμε, ίσως και πιο μετά, να δούμε τι θα βγάλει αυτή η σημερινή έκτακτη, επαναλαμβάνω, σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές. Θα είστε σε λίγο και εσείς βέβαια σε αυτήν την σύσκεψη. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει ιδιαίτερα με τις πυρκαγιές στον Γράμμο? Είχαμε βέβαια χθες και στην Λήθεια, αλλά και ήταν από μια ίσως απροσεξία, από ένα φαγητό που έφτιαχναν, όπως μου είπαν τουλάχιστον οι κάτοικοι εκεί. Και έτσι πήρε φωτιά εκεί μια χορτόλιβαδική έκταση που σβήστηκε αρκετά γρήγορα, θα λέγαμε. Στο Γράμμο όμως τα πράγματα είναι περίεργα. Φαίνονται λίγο περίεργα και αυτός είναι ο σκοπός της σύγκλησης που έγινε στο έκτακτο ΣΟΠ σήμερα, που θα γίνει ώρα 12 μετά από τέλος πάντων παρότριση του διοικητή της πυροσβεστικής του κυρίου Τσαλίκη, γιατί όπως φαντάζομαι αναφέρατε, στην πρώτη φωτιά εκεί στην περιοχή πάνω από τη Χρυσή, ενώ είχε σχεδόν κατασβεστεί, μετά από κάποιες ώρες παρουσιάστηκε μια νέα αιστεία με αρκετά μεγάλη απόσταση. Μας το έλεγε ο κύριος Παπουτσίδης αυτό. Αρκετά μεγάλη απόσταση από εκεί που ήταν αρχικά διαμορφωμένες οι αιστείες της φωτιάς. Τέλος πάντων έγινε η κατάσβεση ευτυχώς μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις δυνάμεις πυροσβεστικής και με τη βοήθεια και τη συνδρομή τόσο των ελικοπτέρων όσο και των αεροπλάνων. Και τώρα είδαμε χθες και ευτυχώς εντοπίστηκε πολύ νωρίς μια νέα φωτιά περίπου στην ίδια περιοχή, εκεί κάπου στην περιοχή των Αρένων, και αυτό δημιουργεί έτσι κάποιες υποψίες ότι κάτι γίνεται πίσω από όλο αυτό. Ο σκοπός της σημερινής έτσι συνεδρίας του ΣΟΠ έχει να κάνει, είμαστε καθοδόν γι' αυτό ίσως ακούτε και λίγο θόρυβο. Ναι, είναι θόρυβο, δεν πειράζει, σας ακούμε καλά. Ναι, έχει να κάνει με το
τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ζητήσουμε ασφαλώς τη συνδρομή τόσο της αστυνομίας όσο και των εθελοντών να γίνουν λίγο πιο εντατικές έτσι όσον αφορά οι περιπολίες πάνω στο κομμάτι της αντιμετώπισης έγκαιρων προειδοποιήσεων όσον αφορά τη μεριά των φωτιών και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είναι κάτι ανησυχητικό. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από όλα αυτά. Εσάς πάει κάπου το μυαλό σας, γιατί ο κ. Δόπλος ανέλησε κάποια σενάρια νωρίτερα. Δεν μπορεί να πάει τώρα, τι να σας πω. Δεν χωράει ο νους ενός λογικού ανθρώπου να υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτού του είδους ενέργειες, αλλά δυστυχώς αυτά που καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή τρεις φωτιές περίπου στην ίδια περιοχή, μας δημιουργεί έτσι κάποιους προβληματισμούς. Και θεωρήσαμε σκόπο, επαναλαμβάνω, μετά και από την εισήγηση του κ. Ζαλίκη, να συναντηθούμε σήμερα, να το συζητήσουμε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να το ελέγξουμε όσο δυνατόν καλύτερα από πλευράς πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Για να το δούμε λοιπόν πώς θα μπορεί να γίνει η φύλαξη αυτής τεράστιας έκθεσης. Ο κ. Γοσλιόπουλος είπε ακόμη και για drones μίλησε σήμερα. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να αποφασιστεί και πόσο Άξ, πραγματικά μπορεί να έχει μεγάλη. Το drone δεν έχει, ας πούμε, τη δυνατότητα να επιχειρήσει από πολύ μακριά. Έχει μια δυσκολία. Θα δούμε τώρα. Θα τεθούν όλοι στη συζήτηση όλες οι παραμέτρους και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην έχουμε φαινόμενα όπως αυτά τις προηγούμενες εβδομάδες. Και θυμίζω αυτό που ζήσαμε το 2007 που ήταν κάτι πραγματικά απίστευτο. Μιλάμε για ένα δύσκολο ορεινό συγκρότημα. Αναφέρθηκε ότι κάποια πυρομαχικά στη φωτιά που είχε δημιουργηθεί πριν 4-5 μέρες χάσανε εκεί, παρόλο που δεν είναι, ναι, ας πούμε, ύποπτα ως περιοχή. Αυτό τουλάχιστον δεν το όχι, κάτι ιδιαίτερο, αλλά μία-δύο περιπτώσεις από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον προφορικά. Είναι δηλαδή ο γράμμος έχει τις ιδιαιτερότητες πέρα της ομορφιάς και της. Έχει και τα υπόλοιπα. Έχει να μας θυμίζει το παρελθόν. Έχει να μας θυμίζει το παρελθόν. Για το τι θα δούμε, κύριε Νατζούλη. Ωραία. Οπότε νομίζω τα περισσότερα θα μπορέσουμε να τα πούμε μετά. Γιατί τώρα κάνουμε ουσιαστικά παίρνουμε μια πρόγευση το τι θα ακολουθήσει. Οι αποφάσεις έχουν όμως τον περισσότερο. Έτσι, θα λέγαμε, πρέπει να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα. Αυτές να σχολιάσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον κύριο Τσαλίκη στην πυροσβεστική μας. Κύριε Τσαλίκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Πραγματικά κάτι παράξενο συμβαίνει. Δεν ξέρω αν και η πυροσβεστική το βλέπει παράξενο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα στον Γράμμο. Τρεις περιπτώσεις πια. Τρεις λέτε εσείς, εμείς λέμε περισσότερες. Α, εσείς λέτε και περισσότερες, για πείτε λίγο. Ναι, έχουμε κάποια στοιχεία ότι οι τελευταίες πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Χρυσής και του Πευκοφύτου ήταν καθαρά εμπρισμοί. Και επειδή, καθαρά εμπρισμοί. Επειδή προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, κύριε Νατσούλη, σας το λέω αυτό υπεύθυνα. Καθαρά εμπρισμοί, το κρατάμε αυτό που λέτε. Υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία ότι πρόκειται για εμπρισμούς από πρόβληση. Μπορείτε να μας πείτε δηλαδή και τον τρόπο που μπήκαν οι φωτιές. Όχι, τέτοιες λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Είναι αδύνατον μετά από. Πώς λοιπόν μιλάτε με αυτήν τη βεβαιότητα, τι στοιχεία έχετε? Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ενώ στην αρχή ήταν απλά υποψίες, την δεύτερη μέρα της πυρκαγιάς πάνω και μιλάω για τις 3 του μηνός το Σάββατο. Επιβεβαιώθηκαν με ένα καινούριο μέτωπο το οποίο ήταν σε μια απόσταση 400 μέτρων από την προηγούμενη πυρκαγιά. Ναι. Και το οποίο δεν δικαιολογεί. Δεν δικαιολογούσε με τίποτα εκείνη τη μετάδοση της πυρκαγιάς της κύριας. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε αυτά και κάποια στοιχεία. Επιπλέον. Φαντάζομαι είναι υπόψη του εισαγγελέα. Γιατί έχει επιληθεί και ο εισαγγελέας. Έχουμε υπόψη μας κάποια στοιχεία τα οποία για τα οποία έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Και τα οποία φυσικά δεν μπορώ να σας τα ανακοινώσω. Εννοείται. Ναι. Άρα λοιπόν είστε απόλυτα πεπισμένοι στην πυροσβεστική ότι πρόκειται για εμπρισμό. Μήπως έχετε και σενάρια γιατί μπορεί να συμβαίνουν αυτά? Δεν το γνωρίζω. Απλά υπάρχουν κάποιες εικασίες τις οποίες δεν μπορώ και να σας τις αναφέρω. Μάλιστα. Για ευνόητους λόγους. Σήμερα αυτή η σύσκεψη τι θα βγάλει λοιπόν, κύριε Τσαλίκη? Σήμερα θα δούμε μεταξύ των φορέων να πάρει μια κοινή συνεσταλμένη ούτως ώστε να αποτραπεί στο μέλλον κάποια ενδεχόμενη νέα περίπτωση. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε το 7 φυσικά, αλλά αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες όντως μας βάζει σε ανησυχία. Η περισσότερη φύλαξη είναι εφικτή σε μια αχανή έκταση σαν τον Γράμμο? Όχι. Σε εκείνη την περιοχή εμείς έχουμε ένα περιπολικό του
πυροσβεστικό κλιμακείο από τα Χωρίου. Ναι. Που έχει μια τεράστια έκταση ως τομέα ευθύνης. Ναι. Και φυσικά είναι ανεπαρκές. Ανεπαρκέστατο. Γι' αυτό θα δούμε αν μπορούμε μέσω των άλλων φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή τη φύλαξη. Τις περιπολίες, ναι. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι. Έχετε πράγματα και να προτείνετε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε αυτή τη σύσκεψη? Ναι, ναι, φυσικά. Θα προτείνετε και πράγματα. Οπότε, κύριε Τσαλίκη, νομίζω ότι τα περισσότερα μπορούμε να τα πούμε μετά. Μια ακόμη κουβέντα όμως και για την πυρκαγιά που είχαμε χθες στην Λιτιά. Εκεί βέβαια είναι κάτι άλλο, έτσι. Εκεί μιλάμε πάντα για ένα... Ναι, ήταν μια χαρακτήριζοντας αστική πυρκαγιά. Αστική πυρκαγιά από μια προσεξία, λογικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν από αμέλεια, δηλαδή ξεχάστηκε κάποιο μαγειρικό σκεύος. Κάποιο μαγειρικό σκεύος και πήρε φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Φωτιά μπαίνει είτε από αμέλεια είτε και σκόπιμα. Το αποτέλεσμα όμως πολλές φορές, κύριε Τσαλίκη, είναι το ίδιο. Να έχουμε δηλαδή μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό τα μάτια μας 104. Ναι. Πραγματικά, ειδικά το καλοκαίρι. Το ευτύχημα ήταν χθες, γιατί είχαμε μια έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ναι. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τραυματίστηκε βέβαια ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Ναι. Αλλά ήταν ελαφριά τα τραύματά της. Μεταφέρθηκε. Από την έκρηξη της φιάλης υγραερίου στην Λιθιά, μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το κοριτσάκι αυτό που βρέθηκε κοντά στην φωτιά εκείνη τη δεδομένη στιγμή είναι λίγο έξω από τη Λιθιά, πρέπει να πούμε, αυτή η φωτιά. Ναι. Και κάηκε, νομίζω, και μια καλύβα που ήταν σε εκείνο το χωράφι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν ένα παράπηγμα το οποίο λειτουργούσε ως, πώς να το πω τώρα, έτσι, να το πω, μαγειριό. Σαν μαγειριό, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει... Αλλά το κοριτσάκι είναι καλά, επαναλαμβάνω, 13 χρονών εκεί. Ναι. Είναι καλά στην υγεία του, με μικροτραυματισμούς από την έκρηξη της φιάλης του υγραερίου, εκεί που μαγείρευε προφανώς η συγκεκριμένη γυναίκα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσαλίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.